Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο Σλόσελ Μάου του Μονάχου, όπου διεξάγεται η σύνοδος κορυφής των ηγετών των 7 πιο ανεπτυγμένων οικονομικά χωρών. Το ειδηλιακό τοπίο των Βαβαρικών Άλπαιων αναμειγνύεται με την έντονη παρουσία της αστυνομίας και αυτό είναι κάτι που δεν αρέσει στους ντόπιους. Μέχρι τώρα δεν μπορώ να πω τίποτα. Φυσικά υπάρχει μεγάλη παρουσία της αστυνομίας και δεν έχουμε επισκέπτες που να παίρνουν ταξί. Όλα τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα τώρα με αστυνομικούς και αυτοί δεν παίρνουν ταξί. Είναι κατάσταση υψηλών απαιτήσεων φυσικά. Δεν μπορώ να επισκεφθώ πια την αδελφή μου γιατί μένει στο Χάουσμπεργκ. Εκεί όλοι οι δρόμοι είναι κλειστοί. Μπορείτε να περάσετε μόνο με άδεια. Αλλά ο δήμαρχος μας είπε ότι δεν μπορούμε να το παλέψουμε. Είναι κάτι που αποφασίστηκε. Οπότε συμμορφωνόμαστε. Θα περίμενε κανείς ένα τόσο σημαντικό γεγονός να αποτελεί και οικονομική ανάσα για τις επιχειρήσεις της περιοχής. Ωστόσο, στην περίπτωση της συνόδου των G7, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Είναι κάτι αρκετά ενοχλητικό. Νομίζω ότι όλη η διαταραχή στην ζωή της πόλης είναι 4 ημέρες. Αλλά είναι έτσι από τον Μάρτιο και θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Η πόλη είναι γεμάτη με αστυνομικούς. Η ατμόσφαιρα είναι δυσάρεστη. Δεν έχουμε πια επισκέπτες από το εξωτερικό. Είναι απίστευτο όλο αυτό να συμβαίνει για 7 όλα και όλα άτομα. Η δυσαρέσκεια του κόσμου είναι τεράστια. Μετά από 2 χρόνια πανδημίας με lockdown και περιορισμούς, δεν υπάρχει άλλη ανοχή. Δεδομένου ότι λείπουν χρήματα από παντού. Χωρίς αμφιβολία, η σύνοδος κορυφής πρέπει να γίνει, αλλά όχι σε αυτή τη μορφή. 18.000 αστυνομικοί, συνοριακοί έλεγχοι προκειμένου να αποτραπεί είσοδος ακραίων διαδηλωτών, συνεχής παρακολούθηση του εναέριου χώρου αλλά και ένας φράχτης μήκους 16 χιλιόμετρων είναι μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί και θα κοστίσουν στους διοργανωτές περισσότερο από 180 εκατομμύρια ευρώ.